Μέσα σε κλίμα Οδύνης αποχαιρέτησαν σήμερα τους δικούς τους ανθρώπους, συγγενείς και φίλοι του Κώστα και της Ευγενίας. Των θυμάτων της φωνικής πλημμύρας στην Αγία Πελαγία, που καταγράφηκε ως μία από τις πιο δραματικές στιγμές που έχει ζήσει το νησί τα τελευταία χρόνια. Η δραματική κατάληξη της φωνικής κακοκαιρίας σοκάρει. Όμως το σοκ είναι κάθε άλλο παρά πρωτόγνωρο, αφού η Κρήτη μέσα σε 3 χρόνια έχει χάσει από τις πλημμύρες 7 ανθρώπους. Ήταν ξημερώματα Κυριακής 17 Φεβρουαρίου το 2019. Ένα νεαρό ζευγάρι με τη μητέρα και την αδελφή της 28χρονης κοπέλας, που μόλις είχε αποκτήσει ένα μωρό λίγο μηνών και ετοιμαζόταν με το 29χρονο σύντροφό της να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, βρέθηκε στο χειρότερο σημείο τη χειρότερη στιγμή. Επιστρέφοντας από κοινωνική εκδήλωση στη Μεσαρά, όταν αντιλήφθηκαν ότι κινδυνεύουν από τα ορμητικά νερά του Γεροπόταμου στην Ιρλανδική διάβαση την οποία επιχειρούσαν να περάσουν, αποδείχθηκε ότι ήταν αργά. Η αγωνιώδης κλήση για βοήθεια δυστυχώς δεν έφερε καρπούς, αφού φτάνοντας δυνάμεις πυροσβεστικής και υπηρεσίας για να βοηθήσουν, το μοιραίο όχημα με τους 4 επεβάτες είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά. Το αυτοκίνητο είχε τελαπάρει αρκετές φορές. Ήρθε κανείς να τα δει αυτά? Σοκαρισμένη η κοινωνία του νησιού και όλης της χώρας, λίγες μόλις μέρες μετά, την 25η Φεβρουαρίου του 19, ζει και πάλι δραματικές ώρες με τις βροχοπτώσεις απ' άκρης άκρη της Κρήτης να μετατρέπουν σε λίμνες τους δρόμους και να καταστρέφουν περιουσίες. Μέσα στη δίνη της κακοκαιρίας, το ότι η Κρήτη θρυνεί ένα ακόμη θύμα μουδιάζει. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Στα μανιασμένα νερά μεταξύ Γεωργιούπολης και Βρυσών, περίπου 3-4 χιλιόμετρα από το σημείο που είχε χαθεί, νεκρός εντοπίζεται ο 69χρονος κτηνοτρόφος που 8 μέρες μετά τον τραγικό θάνατο της οικογένειας που ξεκληρίστηκε στο Γεροπόταμο, επιχειρώντας να περάσει από σημείο που είχε πλημμυρίσει, μεταξύ Εμπρός νερού και Βατουδιάρη, παρασύρθηκε από τα μανιασμένα νερά. Οι τραγωδίες από τις πλημμύρες δεν έχουν τέλος. Πολλοί μπορεί να θυμούνται και άλλοι τόσοι να έχουν ξεχάσει. Όμως και στις 26 Μαΐου το 2005 στο Ηράκλειο, μια γυναίκα είχε εντοπιστεί νεκρή, έχοντας παρασυρθεί από τα νερά μιας ακόμη νεροποντής. Η 37χρονη καθηγήτρια του 2ου ΤΕΕ Ηρακλείου πνίγηκε όταν το αυτοκίνητό της παρασύρθηκε από το χήμαρο στον Κεράτιο ποταμό, πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Την ώρα εκείνη που προσπάθησε να περάσει, παρέσυρε το αυτοκίνητο. Και τον Ιανουάριο του 2010 νεκρός ανασύρεται 40χρονος κτηνοτρόφος που παρασύρθηκε από τα νερά στο Γεροπόταμο Μιλοποτάμου. Οι φωνικές βροχοπτώσεις όμως βύθισαν στο πένθος μία ακόμη οικογένεια τον Νοέμβριο του 1994. Ο μπαμπάς του παιδιού προσπαθούσε να το βρει, δεν το βρίσκανε, αφού η λάσπη είχε φτάσει μέχρι το ταβάνι. Οι εικόνες από το αρχείο της Κρήτη TV σοκάρουν. Λιώμενος στην περιοχή της Χρυσοβαλάντου, καταπλακώθηκε από κατολισθήσεις την ώρα δυνατής νεροποντής, οδηγώντας στο θάνατο ένα 11χρονο αγόρι, που σήμερα θα ήταν 39 ετών. Δραματικές απώλειες και θρήνος που δείχνει δυστυχώς να μην έχει τέλος.